Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί με ο Greek Zer της καρδιάς σας. Και σήμερα θα δούμε αυτό εδώ πέρα το tablet που βλέπετε από τη συσκευασία βασικά. Είναι το μοντέλο της TCL Tab 10S. Είναι ουσιαστικά ένα tablet το οποίο έχει 10,1 inches οθόνη σε Full High Definition Plus. Άρα δηλαδή είναι στα 1920x1200. Τα έχει και εδώ πέρα από πίσω τα χαρακτηριστικά, γι' αυτό με βλέπετε να κοιτάζω. Είναι οχταπύρινο, έχει μέσα έναν επεξεργαστή της MediaTek όπου έχει 4 πυρήνες στα 2 GHz και άλλους 4 στο 1,5. Έχει δύο κάμερες στα 8 MP πίσω και στα 5 MP ή μπροστά. Επίσης έχει μπαταρία στα 8.000 mAh, 32 GB ROM και 3 GB RAM. Άρα έχουμε 32 GB για αποθηκευτικό χώρο και τα 3 GB είναι για να μπορέσει να λειτουργεί η συσκευή. Android 10, επίσης έχει 2-4 ηχεία βασικά, στερεοφωνικό κομμάτι. Έχει μια λειτουργία όπου προστατεύει τα μάτια, έχει να κάνει με το μπλε το φως που βγάζουν τα tablet και κάτι κάνει και με το flickering για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα. Από εκεί και πέρα, σαν tablet είναι στα 465 γραμμάρια νομίζω. Δεν είναι πολύ βαρύ, δεν είναι πολύ μεγάλο. Η συσκευασία του είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Θα τη δούμε ούτως ή άλλως και όταν θα κάνουμε το unboxing αμέσως μετά. Είναι αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ μικρή. Μέσα περιέχει πέρα από το tablet το φορτιστή, το καλώδιο. Πρέπει να έχει ένα pin, την καρφίτσα δηλαδή ουσιαστικά, που πατάμε για να μπορούμε να ανοίγουμε και να κλείνουμε τη θήκη που βάζουμε την κάρτα μνήμης, συν τα εγχειρίδια χρήσης. Δεν έχει κάτι άλλο, ούτως ή άλλως δεν είναι 4G, 3G ή κάτι. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Εσείς μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής και επίσης μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπάκι από το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι καινούργιο βίντεο ανεβαίνει. Ευθύς αμέσως θα προχωρήσουμε λοιπόν στο unboxing. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συσκευασία. Έχω εδώ πέρα το μαχαιράκι μου το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να ανοίξουμε αυτήν. Όπως την έχουμε δει, η συσκευασία είναι αυτό εδώ πέρα και το βλέπουμε πάλι γύρω-γύρω. Οι ταινίες ασφαλείας είναι εδώ πέρα. Το ανοίγουμε ευθύς αμέσως. Ωραία. Εδώ και ανοίγουμε και αυτό. Σιγά-σιγά. Τέλεια. Είναι αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπουμε από μέσα. Το βγάζουμε με προσοχή. Είναι αυτό εδώ πέρα και μέσα στην συσκευασία επίσης έχει. Αφού ανοίξουμε αυτά, δεν έχει τίποτα εδώ πέρα μέσα. Έχουμε σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι τον φορτιστή από την TCL. Αυτός ο φορτιστής είναι στα 18 W, άρα μας βγάζει και μια ταχεία, ας το πούμε, φόρτιση με κανονική θύρα USB. Επίσης μετά εδώ πέρα έχουμε το καλώδιο το οποίο είναι USB-C, το βλέπουμε εδώ, είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, για να μπορούμε να το φορτίζουμε και σίγουρα θα χρησιμεύσει ούτως ώστε να φορτίζουμε και οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει υποδοχή USB-C. Εδώ πέρα είναι το pin το οποίο χρησιμοποιούμε για να ανοίγουμε την υποδοχή που έχει πάνω, ούτως ώστε να βάζουμε και να βγάζουμε την κάρτα μνήμης, τα απαραίτητα βιβλιαράκια για να μπορούμε να δούμε τυχόν λεπτομέρειες ή πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Και εδώ πέρα μέσα δεν έχει τίποτα, είναι κενό. Πάμε να ανοίξουμε το tablet, το οποίο όπως έχουμε ήδη πει είναι στις 10,1 inches, είναι Full HD Plus. Full HD Plus σημαίνει ότι είναι 1920x1200, αν θυμάμαι καλά. Το βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι οχταπύρινος ο επεξεργαστής, 32 GB με 3 GB RAM, 8 MP η πίσω η κάμερα με 5 MP η μπροστά η κάμερα, η μπαταρία του είναι στα 8.000 mAh, τα ξαναλέω, τα έχουμε ήδη αναφέρει, Android 10, USB-C, 2 ηχεία και έχει και μια τεχνολογία για να προστατεύει τα μάτια, ουσιαστικά κάτι έχει να κάνει με την μπλε την ακτινοβολία. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα, όπως το βλέπουμε, είναι έτσι από πάνω. Εδώ είναι το κουμπί που ανοίγουμε και κλείνουμε τον ήχο, τον ανεβοκατεβάζουμε δηλαδή. Εδώ πέρα, αυτές οι δύο τελίτσες, αν τις βλέπετε, είναι τα δύο τα μικρόφωνα που έχει για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε εφόσον κάνουμε κάποια βίντεο κλίση για να έχουμε καλύτερο ήχο. Και θα ανοίξουμε με το pin αυτό το συγκεκριμένο.
εδώ πέρα, απλά για να το δούμε και αυτό. Άρα λοιπόν το πιέζω, ανοίγει και όπως βλέπουμε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι είναι για να βάζουμε την κάρτα μνήμης. Δεν έχει δίκτυο 3G, 4G ή 5G η συγκεκριμένη η συσκευή. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή μόνο με Wi-Fi. Από κάτω, από αυτή την πλευρά εδώ πέρα όπως το βλέπετε σε αυτό το κομμάτι είναι για να μπορούμε να συνδέσουμε κάποιο πληκτρολόγιο ή κάποιο αξεσουάρ το οποίο συνδέεται από εδώ. Εδώ είναι τα ηχεία, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο όπως το βλέπουμε. Η κάμερα από πίσω είναι διπλή, εγώ που το έχω χρησιμοποιήσει για να σας πω την αλήθεια δεν είναι ότι γύρισα και παθέ μου, δεν έχω ξαναδεί τέτοια κάμερα, είναι εντάξει, απλά για να κάνουμε τη δουλειά μας και να βγάλουμε καμιά τυχαία φωτογραφία. Και εδώ πέρα έχει το χαρτάκι που ουσιαστικά μας λέει το μοντέλο. Το tablet είναι το συγκεκριμένο, από εδώ είναι το κουμπί που χρησιμοποιούμε για να το ανοίξουμε, η θύρα USB-C και εδώ έχει άλλα δύο ηχεία. Θα σας κάνω εγώ μία τύπου ας το πούμε πρώτη εκκίνηση, δεν θα το ολοκληρώσω σαν διαδικασία, αν ανοίξει και ανοίγει, αλλά με την αντανάκλαση που έχει, γιατί είμαστε σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή για να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι φαίνεται. Εδώ πέρα γράφει, αν το δείτε, TCL Powered by Android, κάνει τη φόρτωση και ερχόμαστε λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την οθόνη όπου μας καλωσορίζει και φυσικά μας ζητάει να διαλέξουμε γλώσσα, μπορούμε να επιλέξουμε οποιαδήποτε γλώσσα από αυτές τις διαθέσιμες έχει εδώ πέρα θέλουμε και σαφώς όπως όλες οι συσκευές Android μας κάνει την διαδικασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε, επιλέγουμε γλώσσες, εισάγουμε email, το ρυθμίζουμε, το χρησιμοποιούμε, τα πάντα όλα. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ σαν συσκευή, δηλαδή δεν είναι βαριά. Υπολογίστε ότι το συγκεκριμένο είναι στα 465 γραμμάρια με μήκος 24,1 εκατοστά, πλάτος 15,86 και πάχος 0,85. Δεν είναι πολύ βαρύ, το νιώθεις ωστόσο σαν βάρος, αλλά it's ok, δεν θα μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε. Η χωρητικότητα της μπαταρίας, το είπαμε ότι είναι στα 8000 mAh, έχει επίσης Bluetooth 5 και η κάρτα μνήμης την οποία δέχεται είναι μέχρι 256 GB. Ο αποθηκευτικός χώρος που έχει μέσα ενσωματωμένο είναι στα 32 GB. Επίσης αυτό έρχεται με Android 10 και τον επεξεργαστή των MediaTek, τον MT8768, που έχει 4 πυρήνες στα 2 GB και 1,5 GB άλλοι 4 πυρήνες, και κάπως έτσι φτάνουμε στο οχταπύρινο που λέμε. Η οθόνη του είναι IPS και αυτό εδώ είναι το μοντέλο της TCL, το Tab 10S, 3 GB RAM, 32 GB ενσωματωμένη μνήμη. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από το συγκεκριμένο tablet που βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι ένα tablet από ό,τι έχω δει το οποίο συμμετέχει επίσης και στην ψηφιακή μέρημνα ή όπως λέγεται αυτό που κάνει το Υπουργείο για να μπορούμε να προμηθευτούμε tablet με 200 ευρώ έκπτωση. Μπορείτε να το βρείτε σε πάρα πολλές αλυσίδες, Πλαίσιο, Κοτσόβολο, Γερμανό, Public, το βρίσκεται παντού. Η τιμή του είναι νομίζω γύρω στα 220 κάτι, αλλά όλοι το έχουν και καλά έκπτωση, άρα πάει στα 200 ευρώ. Με το κουπόνι της ψηφιακής μέρημνας ή όπως λέγεται, αυτό θα σας βγει λογικά δωρεάν. Επειδή το έχουν τα νύψια μου το συγκεκριμένο και το έχω δει να το δουλεύει ο νυψιός μου, μπορώ σίγουρα να σας πω ότι η κάμερά του δεν είναι ό,τι πιο φανταστικό και τρομερό και wow υπάρχει. Σίγουρα όμως είναι μια κάμερα η οποία κάνει τη δουλειά της, τραβάει βίντεο σε high definition, σε full high definition, δεν τραβάει βίντεο σε 4K. Το tablet σαν tablet έχει πολύ καλή οθόνη, δηλαδή η οθόνη είναι IPS, τα χρώματά του είναι καλά, η φωτεινότητά του είναι πολύ καλή και επειδή ο νηψιός μου επί της ουσίας το έχει πάρει και παίζει, είναι από αυτά τα παιδάκια που καίγονται αυτή τη στιγμή στο tablet, μπορώ να σας πω ότι δεν το έχω δει ούτε να κολλάει, ούτε να καθυστερεί, ούτε να του κάνει drop frames, ούτε τίποτα. Γενικότερα, εγώ που δεν το δούλεψα αλλά το είδα και λίγο απλά το πείραξα, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή, αν σκεφτεί κανείς ότι το παίρνετε και δωρεάν εφόσον μπορείτε να πάρετε το κουπόνι, αλλά και για τα χρήματά του δεν είναι κάτι άσχημο. Όσον αφορά την κλήρωση που σας χρωστάω για το Powerbank, να τονίσω ότι εδώ πέρα η σελίδα που έκανε την κλήρωση μου έχει βγάλει ότι ο νικητής είναι ο Τζορτζ Σπυριδάκης. Γιώργο, θα σου κάνω σχόλιο στο βίντεο εκείνο για να μου απαντήσεις και να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε πώς θα το παραλάβεις. Συγχαρητήρια, καλά μπάνια, καλή χρήση, καλά ταξίδια, καλές βόλτες, καλά τα πάντα. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας, εσείς τονίζω και πάλι μην παραλείψετε και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να πατήσετε το κουμπάκι από το καμπανάκι
για να μπορείτε να δείτε ό,τι καινούριο βίντεο ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε, να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλείς. Σας χαιρετώ. Γεια σας.